Παρασκευή 9 Ιουλίου ξεκινούν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη. Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό». Την πρόεδρό του, την κυρία Ελένη Μαράκη, καλημερίζω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Βιγεράκη, μια χαρά. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, είμαστε ενθουσιασμένοι που για μια ακόμα χρονιά ξεκινάμε και μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε εργασίες διαζώσεις σε ένα συνέδριο διεθνές. Εργασίες διαζώσεις, εκεί όπου το επιτρέπουν τα υγειονομικά μέτρα, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι θα λείπουν και οι διαδικτυακές επαφές, έτσι? Ακριβώς, και εκεί θα ήθελα, συνεχίζοντας την συζήτησή μας, να πω ότι 416 εισηγήσεις ίσως είναι και καλύτερα που μπορούμε το 60-40 να έχουμε, δηλαδή 60% των εισηγήσεων θα γίνουν εξ αποστάσεως και 40% διαζώσεις. Κυρώνοντας με ευλάβεια όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε υιοθετήσει όλοι πλέον και συνεχίζουμε να υιοθετούμε σε τέτοιες συναντήσεις, γιατί πρώτα απ' όλα προέχει η ασφάλεια των συμμετοχόντων, των πολιτών, των ανθρώπων που θα μας τιμήσουν, είτε προσκεκλημένοι ομιλητές, είτε σύνεδροι, είτε εισηγητές. Οπότε, όπως και πέρυσι, γιατί πέρυσι ήταν ένα πείραμα, θα λέγαμε, μετά από το πρώτο κύμα της πανδημίας, ήταν από τα λίγα ή και το μοναδικό συνέδριο που έγινε στην Ελλάδα διαζώσει. Ήταν ένα τόλμημα. Ήμασταν έτοιμοι και πέρυσι να δουλέψουμε τις εισηγήσεις και να ολοκληρωθούν οι εργασίες εξ αποστάσεως, όμως τελικά καταφέραμε να γίνουν διαζώσεις, ένα μεγάλο μέρος τους. Οπότε έχουμε μια εμπειρία, θα λέγαμε, μακάρι να μπορούσαμε και μακάρι να μην είχαμε αυτή την εμπειρία στο πλαίσιο της δοκιμασίας που περάσαμε. Όμως η εμπειρία αυτή μας πρόσθεσε γνώση. Έχουμε όλο το χρόνο την προετοιμασία στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Οπότε θεωρώ ότι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και είναι εξασφαλισμένα από την δική μας πλευρά, τουλάχιστον τα μέτρα εκείνα που θα διευκολύνουν τον κάθε επισκέπτη, τον κάθε ομιλητή να προσέλθει στους χώρους του συνεδρίου χωρίς τουλάχιστον να νιώθει την ανασφάλεια η οποία και έχει επιφέρει όλη αυτή η κατάσταση. Αυτά είναι τα σημαντικά από τη μία σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαδικαστικά. Για να πάμε τώρα σε αυτό το οποίο επιχειρείται, στο θέμα κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη. Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό. Άκρος επίκαιρο. Έτσι όπως και μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, τα πράγματα έχουν έρθει τούμπα, θα έλεγα εγώ, μέσα στους τελευταίους μήνες εξαιτίας της πανδημίας. Ναι, δεν είναι μόνο η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό πεδίο, θα έλεγα. Όμως, επειδή τονίσατε το τίτλο του συνεδρίου μας, ήθελα να πω ότι πραγματικά παραμένει και θα παραμείνει επίκαιρο, γιατί η ευαλωτότητα είναι μια συνθήκη, θα λέγαμε, μια κατάσταση από την οποία ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ποτέ να ξεφύγει. Είναι η κάθε στιγμή που δημιουργεί στον άνθρωπο ανασφάλεια. Ο άνθρωπος έχει καταφέρει πάρα πολλά. Έχει όμως, δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την ανθεκτικότητά του πλήρως. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει ποτέ. Οπότε, ξέρετε, αυτή η συζήτηση στο προηγούμενο συνέδριο, στον απόϊχο μάλλον των συζητήσεων, των εισηγήσεων, των συμποσίων που υπήρξαν και των εργαστηρίων, μας έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτούμε ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά διαχρονικό, στο ιστορικά, στο παρόν και στο μέλλον θα είναι. Γιατί και η σύγχρονη οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της επιστήμης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής, γενικότερα όλων μας, έχει στρέψει το ενδιαφέρον σε αυτό το φαινόμενο. Πώς θα γίνουμε πιο ανθεκτικοί, πώς θα ενδυναμώσουμε, όχι μόνο ως άτομα, αλλά ως κοινωνία ολόκληρη, να αντέξουμε τις προκλήσεις, τις πρωτόγνωρες που βρίσκουμε μπροστά μας. Κυρία Βιγεράκη, γνωρίζουμε όλοι πόσο γρήγορα αλλάζουν. Και δεν είναι βέβαια μόνο οι εξωγενείς, είναι και οι εσωτερικοί παράγοντες. Είναι αυτό που έχει ο καθένας από εμάς μέσα, το μέσα στο κεφάλι του, μέσα στην ψυχή του. Ακριβώς, αλλά το ότι αλλάζει ο κόσμος γρήγορα, το ότι βρίσκουμε μπροστά μας πράγματα, προκλήσεις, πρωτόγνωρες συνθήκες, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά. Το ξέρουμε ότι αλλάζει γρήγορα ο κόσμος. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, μάλλον συνεχίζουν να γίνονται σε λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς.
Και αυτές οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε δεν είναι πάντα θετικές. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, κυρία Μαράκη, αν αυτός ο ρυθμός ταχύτητας στην αλλαγή μας επηρεάζει πολύ περισσότερο. Γιατί δεν έχουμε το χρόνο πια να σκεφτούμε την αλλαγή, να προβλέψουμε την αλλαγή και να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή την αλλαγή, αλλά έρχεται και κάθεται πάνω μας. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι από ό,τι φαίνεται και από τις έρευνες και τα στατιστικά δεδομένα των ερευνών, χρειαζόμαστε πλέον άτομα που να σκέφτονται όλο και πιο γρήγορα, αλλά όχι γρήγορα, μόνο γρήγορα, αλλά δημιουργικά, ευέλικτα και να είναι προσάρμοστα. Και θα πρέπει όχι μόνο να έχουμε τέτοια άτομα, τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει μέσα από την εκπαίδευση να γαλουχούνται και να... Πού να τα έχουμε αυτά, εννοείται μέσα σε ένα χώρο εργασίας, εννοείται μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Σκέψη μου σε αυτό. Ναι, ναι. Ότι εκτός από το ότι θα πρέπει να προετοιμάζουμε τα άτομα να είναι, βέβαια για να είναι κάποιος δημιουργός πρέπει να μπορεί να είναι, αλλά και να μπορεί να εκπαιδεύεται για να είναι. Το να είναι ευέλικτος θα πρέπει να εκπαιδευτεί, το να είναι προσάρμοστος επίσης να εκπαιδευτεί. Αλλά θέλουμε τα άτομα που θα σκέφτονται και θα μπορούν να με προτάσεις πλέον να απαντούν σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Είπαμε πριν για το τι αλλάζει ο κόσμος. Το πώς θα εξελιχθούν, γιατί με ρωτήσατε πώς θα γίνει αυτό και πόσο γρήγορα μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Θεωρώ ότι στην πράξη οι πολυπλοκότητες του μέλλοντος είναι ολότελα άγνωστες. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Πραγματικά, όπως τώρα ζούμε την πανδημία 1,5 χρόνο και λέμε υπάρχει δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα, τέταρτο κύμα. Δεν νομίζω ότι βλέπουμε το τέλος. Λέμε για 3 χρόνια. Ούτε αυτό νομίζω ότι μπορεί κανείς να το προβλέψει. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί, αν δείτε λίγο πίσω ιστορικά, στις αρχές του αιώνα που ζούμε, είχε προβλεφτεί από πολλούς ότι θα συνεχίζουν να συμβαίνουν μαζικές αλλαγές στους πληθυσμούς, θα υπάρχει μετατόπιση των πληθυσμών, η κατανομή των ανθρώπινων πληθυσμών της γης θα αλλάξει. Όλο αυτό το γεγονός του πληθυσμού επιφέρει και πιέσεις τόσο σε φυσικούς πόρους, ειδικά στο νερό, σε αποθέματα τροφής, στα μέσα παραγωγής, στην ενέργεια, στην ποιότητα του αέρα και της ατμόσφαιρας και φυσικά στις σχέσεις εργασίας. Πώς οι άνθρωποι έμειναν άνεργοι τώρα με την πανδημία και πώς θα συνεχίσουν. Πώς οι άνθρωποι μειώθηκαν τα εισοδήματά τους ή μειώθηκαν οι ώρες εργασίας, για να μην πούμε για τους άνεργους μόνο. Όλα αυτά και το ότι θα βρεθούμε μπροστά σε μεγάλες απειλές λόγω επιδημιών και νέων μορφών ασθενειών είχε προβλεφτεί. Δεν είχε προβλεφτεί πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και ούτε νομίζω ότι μπορούμε. Απλά προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε, να γίνουμε πιο δυναμικοί, πιο δυνατοί για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ζητούμενο είναι πώς θα τα καταφέρουμε, βέβαια, έτσι. Ζητούμενο είναι βέβαια μεγάλο πώς μπορούμε να το ενδυναμώσουμε αυτό, όπως είπατε ενδεικτικά. Κοιτάξτε, μέσα στο συνέδριο και στο πεδίο των εργασιών τίθενται όλοι αυτοί οι προβληματισμοί. Γίνεται μια πρόκληση μεταξύ επιστημονικής κοινότητας και πολίτη και συνέδρων και συμμετεχόντων και όχι μόνο. Αυτή η αλληλεπίδραση νομίζω ότι μπορεί να γεννήσει πολλές προτάσεις που δεν ξέρουμε αν θα είναι εφαρμόσιμες. Ξέρετε, κάποτε το έχω επαναλάβει ότι άνθρωποι από το παρελθόν προφήτευαν κάποια πράγματα και θεωρούσαν την εκπαίδευση ως κλειδί. Εμείς είμαστε άνθρωποι της εκπαίδευσης. Η εμπειρία και η γνώση μας έχει δείξει ότι η εκπαίδευση μπορεί να καταφέρει πολλά. Αρκεί να επενδύσουμε σε αυτή, αρκεί να τη δείξουμε εμπιστοσύνη και νομίζω ότι μπορούμε μέσα από την εκπαίδευση να ενδυναμώσουμε τα άτομα, να τα ενθαρρύνουμε για να μπορέσουν να είναι και προσάρμοστα και να μπορέσουν να έχουν απαντήσεις στις δύσκολες στιγμές. Όχι ότι είναι σίγουρο η λύση πάντα, γιατί δεν υπάρχουν πρακτικές και έτοιμες λύσεις για κάθε περίπτωση. Οι πρακτικές που δοκιμάστηκαν ή λύσεις που υπήρξαν, δεν είναι σίγουρο ότι σε νέες συνθήκες θα μπορέσουν να έχουν την απάντηση. Όμως ο Πιαζέ, ο μεγάλος εκείνος Ελβετός ψυχολόγος, είπε κάποτε ότι αν η κοινωνία μας πάει προς κατάρρευση, μπορεί αυτή να είναι σταδιακή, μπορεί να είναι και πολύ καταστροφική και απότομη. Η μόνη περίπτωση να κάπως να τα καταφέρουμε είναι η εκπαίδευση. Δηλαδή μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από ανθρώπους καλά εκπαιδευμένους, καλά προετοιμασμένους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Αυτό πάνω θέλει χρόνο. Αν κάποιος σας έλεγε, κυρία Μαράκη, ότι ξέρετε, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πόσο χρόνο θα πάρει αυτή η εκπαίδευση εκείνων που μπορούν να εκπαιδεύσουν πλέον τα παιδιά μας, γιατί εμείς κάπου το έχουμε χάσει. Έτσι, νομίζω ότι ζούμε σε ένα αιώνα είναι απρόβλεπτα πολλά πράγματα. Όμως συνεχώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το απρόβλεπτο. Το δεδομένο δεν υπάρχει πλέον στη ζωή μας. Δηλαδή, είναι το τέλος των βεβαιοτήτων. Έχει επέλθει, νομίζω αυτό. Το έχουμε καταλάβει όλοι.
και τα παιδιά μας ζουν σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή μέσα από την τεχνολογία, μέσα από την πληροφορία βλέπουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ότι κάθε στιγμή είναι διαφορετική. Ίσως κάναμε λάθη και το λέω και σαν γονείς και σαν εκπαιδευτική και σαν ευρύτερη κοινότητα εκπαιδευτική και όχι μόνο, ότι δώσαμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι δεδομένα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να τους δώσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ως μη δεδομένα. Γιατί αυτή η κρίση που ζούμε, και νομίζω ότι έχει, έχει παραταθεί η κρίση, μιλάμε εδώ και 20 χρόνια πλέον για την κρίση αυτή, εντάξει, λίγο έχει επιδεινωθεί, θα λέγαμε, και μετά το 2015, ή λίγο πριν, λίγο μετά το 2015. Και αυτή η κρίση έχει επιφέρει μια όξυνση των ανισοτήτων, την οποία θα πρέπει να μιλάμε για αυτήν και στην εκπαίδευση και στην κοινωνία και στα παιδιά μας. Γιατί μέσα από αυτές τις κοινωνικές ανισότητες βλέπουμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη υπονομεύεται όλο και περισσότερο. Η κοινωνική αδικία διευρύνεται και τα μέτρα της κοινωνικής προστασίας περιορίζονται ασφυκτικά. Βλέπουμε ότι οι ελευθερίες που είχαμε έχουν χαθεί, πολλές από αυτές. Διακυβεύεται η ιδέα της δημοκρατίας, τα φαινόμενα βίας βλέπουμε ότι έχουν οξυνθεί. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι μέσα από τον περιορισμό των ελευθεριών, των κοινωνικών ανισοτήτων. Και όπως είπα και πριν, η ανεργία, ο περιορισμός της εργασίας, βλέπετε επαγγελματικές κατηγορίες που καν δεν μπορούν να προβλέψουν ποια μέρα θα ανοίξουν. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι τόσα τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά που πραγματικά χάνει στο λογαριασμό. Οπότε, ποιος μπορεί να μιλήσει για πρόβλεψη, ποιος μπορεί να μιλήσει για δεδομένη κατάσταση. Όλα αυτά τα συζητάμε στην εκπαίδευση. Δεν θα πρέπει πια να ζούμε με αυταπάτες και με παραμύθια ότι όλα θα είναι στο τέλος καλά. Το παραμύθι μας δίνει τη διάσταση των εμπειριών. Ναι, τώρα ξέρετε, εμένα το μυαλό μου φέρνει και μια άλλη σκέψη. Από ποια ηλικία και μετά μπορείς να ξεκινήσεις αυτή την εκπαίδευση και στους μικρούς σου? Τι θα γίνει με την δική τους, την παιδική την αθωότητα, τα δικά τους τα παιδικά τα χρόνια? Τα βουτάς αμέσως από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση πάνω σε αυτό το οποίο συζητάμε, για να έχουν ούτως ή άλλως τις αντιστάσεις λίγο παρακάτω? Τα πας λίγο παρακάτω από το γυμνάσιο, τα πας από το λύκειο? Βλέπετε, ναι, είναι πολλά τα ερωτήματα, όπως το λέτε. Ναι, κοιτάξτε, κυρίως Βιβεράκη, δεν νομίζω κανείς ότι πρέπει να στερήσει και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κανείς που θα πει ναι, να στερήσω την παιδικότητα, αυτή την αθωότητα από τα μικρά παιδιά, από τον ήπιο ακόμα, και να τους δώσω τη σκληρή πλευρά της πραγματικότητας και της ζωής. Και που πρέπει να τα προετοιμάσω ότι μπορεί να είναι και πιο σκληρή από αυτή που ζούμε τώρα, γιατί είναι και τα φυσικά φαινόμενα, είναι αυτές οι αλλαγές που είδαμε και επιφέρουν πολύ πρωτόγνωρες συνθήκες. Όμως, η φετινή χρονιά έδειξε ότι τα νήπια και τα μικρά παιδιά προσαρμόζονται πιο εύκολα από εμάς. Είναι πιο ευπροσάρμοστα, είναι πιο ευέλικτα στο να προσαρμοστούν. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι τα εμπόδια είναι πολλά και οι δυσκολίες πολλές. Νομίζω ότι τα παιδιά το καταλαβαίνουν πιο εύκολα. Η φετινή χρονιά και μέσω εκπαίδευσης έδειξε ότι τα παιδάκια μας, τα μικρά, προσαρμόζονται. Αρκεί εμείς οι μεγάλοι να το πιστέψουμε ότι πρέπει να δώσουμε και αυτή τη διάσταση στα παιδιά. Και με το σωστό τρόπο πάντα. Έτσι, γιατί σας είπα ότι οι αλλαγές συμβαίνουν γρήγορα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα και ποια θα είναι η μεγάλη αλλαγή. Η πανδημία που δεν θα θέλαμε να το σκεφτόμαστε θα επηρεάσει τη ζωή μας. Όμως ας μην τα βλέπουμε όλα ρόδινα και όλα πάντα από την πλευρά τη δική μας που μπορεί να περνάμε καλά. Ούτε όλα μαύρα. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, λέτε ότι έχετε κοντά 416 εισηγήσεις, έτσι? Ακριβώς, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό. Αυτό, κυρία Γλυράκη, δείχνει την εμπιστοσύνη του κόσμου και των συμμετοχών. Μα τι μου λέτε, εδώ έρχεται, από ό,τι είδα και άκουσα, από την Γκουανταλαχάρα του Μεξικού έρχονται. Θα σας έλεγα, πέρυσι ήταν 40 άτομα τα οποία είχαν προετοιμαστεί, είχαν κόψει εισιτήρια για να έρθουν από το Πανεπιστήμιο του Μεξικού να μας επισκεφτούν και να συμμετέχουν διαζώσει στο συνέδριο. Οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Φέτος έχουμε μαζί μας τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου του Μεξικού, ο οποίος είναι λάτρης της Ελλάδας και της ελληνικής γλώσσας, μιλάει ελληνικά, αγαπάει και ξέρει την ιστορία της Ελλάδος και όχι μόνο. Ίσως καλύτερα και από κάποιους άλλους από εμάς, και θα συμμετέχει μαζί με την ομάδα του στο συνέδριό μας. Έχουμε από πολλές χώρες της Ευρώπης, άλλοι θα μιλήσουν εξ αποστάσεως γιατί οι συνθήκες ακόμα είναι ανασφαλείς και δεν μας επιτρέπουν τη μετακίνηση. Και πολλοί από αυτούς θα είναι εδώ μαζί μας με όλα τα μέτρα εκείνα που προαναφέραμε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς η ενίσχυση της δύναμης που μας δίνουν και που έχουμε πάρει τόσα χρόνια, γιατί δείχνει ότι κάτι κάνουμε καλά ή μάλλον αρκετά πράγματα κάνουμε καλά. Το πιστέψαμε, ενισχύσαμε την ομάδα μας,
ενισχύσαμε όλες τις προϋποθέσεις που δίνουν την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να καταθέσουν τα ερευνητικά τους δεδομένα. Γιατί, κυρία Δουλειράκη, ξέρετε, οι εργασίες που κατατίθεται θα πρέπει να είναι για πρώτη φορά να παρουσιάζονται κάπου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί. Οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε νέα δεδομένα. Mm-hmm. Αν δείτε λίγο το πρόγραμμά μας, αν δείτε είναι το βιβλίο των περιλήψεων, θα δείτε ότι έχουν γίνει έρευνα σε όλα τα επίπεδα. Για την κοινωνία, τον πολιτισμό, την οικονομία και την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση. Έχουμε εργαστήρια τα οποία επενδύουν πάνω σε αυτά τα θέματα. Οπότε είμαστε σε ένα σύνολο εργασιών που έχει να κάνει με όλους τους άξονες της κοινωνικής ζωής. Ωραία. Και όποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα του iake.gr ή iakewembley.com και νομίζω ότι μπορεί να πάρει να έχει την πλήρη εικόνα όλων αυτών τα οποία θα γίνουν από αύριο στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Μαλεβιζίου, έτσι για να μην το... Εδώ, κυρία Γρυγεράκη, θα με επιτρέψετε για ένα δευτερόλεπτο να μιλήσω γι' αυτό και να ευχαριστήσω όλους εκείνους που τόσα χρόνια μας υποστηρίζουν. Την Περιφέρεια Κρήτη, που χωρίς τη δική της έτσι συνδρομή δεν θα μπορούσαμε να είμαστε κάθε χρόνο με τόση μεγάλη διοργάνωση να έχουμε. Το Δήμο Μαλεβιζίου που μας φιλοξενεί στους χώρους του Κάντια Μάρες, όλους τους χορηγούς, τους δήμους που είναι μαζί μας, αλλά και τον Όμιλο του Κρήτη TV που μας προβάλλει και μας υποστηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες. Να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.